Έχω από την Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων, την κυρία Κόρκα, με την κατάθεση έως την 1η Φεβρουαρίου, δηλαδή πρέπει να έγινε του προγράμματος αυτού, την πάνω του φακέλου, του οριστικού φακέλου. Ο φάκελος αυτός θα φτάσει στα χέρια των επιθεωρητών της UNESCO. Θα πρέπει να γίνουν οι επιτόπιες αυτοψίες, αφού μελετηθεί ο φάκελος, για να συντάξουν οι ίδιοι τους μελέτες, θα γίνουν οι προτάσεις τους προς την αρμόδια, προς το Υπουργείο Πολιτισμού που είναι υπεύθυνο, και όταν κριθεί ότι ο φάκελος είναι πλήρης, αλλά και ότι οι επεμβάσεις στο μνημείο, στο χώρο, είναι αυτές που ζητάνε οι επιθεωρητές, τότε θα γίνει η κρίση για το αν το μνημείο, αν το χώρο θα ενταχθεί στον κατάλογο των μνημείων παγκοσμίων πολιτισμών. Αυτό πότε πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθεί το μνημείο? Σύμφωνα με την κυρία Κόρκα, γιατί και εγώ να ομολογήσω ότι καταρχήν είχα παρασυρθεί από ένα χαρακτήρα επίγοντος, δεν πρόκειται να γίνει μέχρι την φετινή συνεδρίαση του αρμόδιου οργάνου της UNESCO που θα γίνει στη Βόνη τον Ιούνιο 2015. Αφού πάμε μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, τι πρέπει να δούμε? Στην 1η Φεβρουαρίου είναι η δουλειά που έχει κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού για να συντάξει αυτό το κείμενο, το οποίο είναι ένας μεγάλος φάκελος και έχει κατατεθεί. Και από εκεί και πέρα το μπαλάκι είναι στα χέρια των αρμοδίων της UNESCO. Δηλαδή πρέπει εκείνοι να προγραμματίσουν μία επιτόπια επίσκεψη, να δούνε το χώρο, να γράψουν τις δικές τους εκθέσεις. Και τελικά του μέσα στην άνοιξη το υποθέτουμε. Δεν μπορώ να το υποθέσω, γιατί δεν αφορά την Ελλάδα πλέον. Αυτό αφορά μόνο την UNESCO. Μας ξεπερνάει πλέον. Δεν είναι η ευθύνη της Ελλάδος έχει τελειώσει. Από την πλευρά του ο Δήμος έχει έρθει σε επαφή με την εκπρόσωπο της Ελλάδος στην UNESCO, την κυρία Δασκαλάκη, στην οποία δηλώσαμε την προθυμία μας να συνδράμουμε με όποιο τρόπο κρίνει εκείνη αναγκαίο για να ενισχύσουμε την υποψηφιότητα και θα συγκροτηθεί από τη στιγμή που έχει κατατεθεί πλέον και ο οριστικός φάκελος μία επιτροπή υποστήριξης της υποψηφιότητας, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η υπόθεση αυτή αφορά κυρίως το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο Δήμος Καβάλας αυτό που έχει να κάνει είναι να δείξει την υποστήριξη της κοινής γνώμης προς αυτή την προσπάθεια και να φροντίσει να περιποιηθεί το χώρο όσο το δυνατόν πιο καλά εκτός του αρχαιολογικού χώρου, όπως γίνονται τα έργα της ανάπλασης και ελπίζουμε να τελειώσουμε, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη εικόνα περί τον χώρο. Όσον αφορά τον ίδιο το χώρο, η ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού.